Νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει παραμικρή αμφιβολία ότι μία από τις βασικές, αν όχι η βασικότερη αιτία για την οποία η χώρα αυτή περιήλθε στη γνωστή κατάσταση, τη λεγόμενη κατάσταση της οικονομικής κρίσης, είναι η διαφθορά η οποία εμφανίστηκε ως ενδημικό φαινόμενο σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και κυρίως τις συμβάσεις που αυτή η χώρα για δεκαετίες, αλλά κυρίως στην πρώτη δεκαετία του καινούριου αιώνα, δηλαδή από το 2000 και μέχρι το 2010, υπέγραψε με εταιρείες που βρίσκονταν κατά κύριο λόγο έξω από αυτή τη χώρα. Και εδώ μπαίνει το πρώτο ζήτημα. Η χώρα αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλούς, άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα, τις περισσότερες φορές αδικαιολόγητα, ως μια χώρα διεφθαρμένη. Και αν μια χώρα είναι διεφθαρμένη, αν οι πολίτες της δηλαδή είναι διεφθαρμένοι, αν οι μισοί διαφθείρουν τους άλλους μισούς, η χώρα αυτή είναι, κατά μία έννοια, δίκαιο να πληρώνει τα επίκαιρα των δικών της αδυναμιών, τα επίκαιρα των δικών της κακιών. Ωστόσο, από αυτό το σημείο αρχίζει η αμφισβήτηση κάποιων βασικών στοιχείων και η ανάγκη να αναδειχθούν κάποια χαρακτηριστικά αυτής της έννοιας που λέμε διαφθορά. Η διαφθορά είναι σαν το ταγκό που χορεύεται από δύο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που παίρνει χρήματα αν προηγουμένως δεν βρεθεί κάποιος που έχει τη διάθεση να του προσφέρει τα παράνομα χρήματα. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που αν δεν το ξεχωρίσουμε από την αρχή είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγούμαστε συνεχώς σε λάθος συμπεράσματα. Θα αναφερθώ ενδεικτικά και με την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις διακριτικότητα σε κατηγορίες συμβάσεων, όχι όμως σε θεωρητική βάση, αλλά σε περιπτώσεις που εξιχνιάσαμε, αγγίξαμε, διαπιστώσαμε. Η διακριτικότητα μου επιβάλλει να μην αναφέρω ονόματα είτε φυσικών προσώπων, είτε κυρίως νομικών προσώπων, εταιριών που εμπλέκονταν στις διαδικασίες και στις συμβάσεις αυτές. Όμως, επαναλαμβάνω, τα παραδείγματα είναι απολύτως υπαρκτά και απολύτως ακριβή. Στις μεγάλες συμβάσεις αγοράς οπλικών συστημάτων που υπέγραψε το Υπουργείο Άμυνας αυτής της χώρας, είναι πλήρως διακριβωμένο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ώστε να μην είναι ενδείκτης, αλλά δείκτης πραγματικός του κανόνα που επικρατούσε, ότι η παράνομη προμήθεια που δινότανε σε Έλληνες βεβαίως αξιωματούχους, προκειμένου κατά τρόπο παράνομο να συμβάλλουν στην κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, ήταν κατά μέσο όρο 4% η προμήθεια ή άλλος λεγόμενη μίζα, ας μη συγχωρήσετε την έκφραση, αλλά επιβάλλεται να τη χρησιμοποιώ γιατί μιλάω για συμβάσεις προμηθειών και από την άλλη μεριά προμήθεια θα πρέπει να γίνεται ένας διαχωρισμός αυτές τις δύο έννοιες που υπάγονται στην ίδια λέξη προμήθεια. Απώλεια για το ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια. Παρατήρηση στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάσεων αυτών. Εκείνοι που πουλούσαν τα όπλα δεν ήταν σε αυτή τη χώρα. Ήταν έξω από αυτή τη χώρα. Ήταν εταιρείες που παρήγαγαν τα όπλα και ήταν έξω από αυτή τη χώρα. Άρα αυτοί είναι που έδιναν τα χρήματα που κάποιοι όντως μέσα σε αυτή τη χώρα παρανόμως εισέπραταν. Δεύτερο παράδειγμα.
στις συμβάσεις προμήθειας παντός είδους αγαθών και υπηρεσιών εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, το περίπου θεσμοθετημένο ποσοστό προμήθειας ήταν 2 με 2,5%. Εδώ, αντιθέτως με την προηγούμενη κατηγορία, το κυρίαρχο μερίδιο στις συμβάσεις αυτές το είχαν εταιρείες εντός αυτής της χώρας. Τρίτη κατηγορία συμβάσεων. Συμβάσεις προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού από τα δημόσια νοσοκομεία και γενικότερα από φορείς του δημοσίου. Το ποσοστό παράνομης προμήθειας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, έφτανε το απίστευτο ποσοστό του 23%. Και αυτό δεν έχει καμία δόση υπερβολής, είναι διαπιστωμένο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ως αντιστοίχηση για να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράματα και να μπορέσουμε να βρούμε ποιοι πράγματι παίρνανε τα χρήματα βλέποντας το είδος που αγόραζαν και το ποσοστό που έμπαινε παράνομα στους λογαριασμούς τους. Το ποσοστό αυτό, απίστευτο κυριολεκτικά, που σοκάρει, δεν είναι το μόνο στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτού του είδους τις συμβάσεις. Εδώ έχουμε μία διαδικασία όπου ο εντοπισμός των υπηρεσιακών φορέων σε αυτή τη χώρα, όπου έπρεπε να προσεγγιστούν για να γίνει η δουλειά, η διαδικασία προσέγγισής τους, η διαδικασία διακίνησης μέσα από πολυπλόκαμους διαδρόμους των μαύρων ταμείων, των χρημάτων που προορίζονταν για τη δωροδοκία και εν τέλει ο τρόπος με τον οποίο τα χρήματα δίδονταν, είχε πραγματικά αναχθεί σε επιστήμη, είχε σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι πάρα πολύ δύσκολη η σύλληψη εκείνο που συμμετείχαν στις έκνομες αυτές δραστηριότητες. Στην τρίτη αυτή κατηγορία, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που πουλούσαν το ιατροφαρμακευτικό υλικό ήταν εταιρείες εκτός αυτής της χώρας. Και για να καταλαγιάσω λίγο τη δικαιολογημένη αγανάκτησή σας ακούγοντας το ύψος του ποσοστού μίζας που σας είπα ερχόταν στο 23%, σας λέγω ότι τουλάχιστον τα υλικά που πολλούνταν ήταν όχι απλά καλής, πολύ καλής ποιότητας, έτσι για να μην μεγαλώνει η αγανάκτησή μας. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί καθόλου τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς που επικράτησε στο συγκεκριμένο τομέα. Απώλεια για το κράτος αυτό, πολλά δισεκατομμύρια, πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια. Από αυτά και δεν θα ήθελα παραπάνω να σας κουράσω, νομίζω ότι βγαίνει το ως τελικό συμπέρασμα ότι οι οικονομικές συνέπειες από τις παραπάνω έκνομες αλλά διτά έκνομες δραστηριότητες, και το διτά σημαίνει δηλαδή ότι αφορούν πρόσωπα και φορείς εντός αλλά και εκτός της χώρας, θα πρέπει να βαρύνουν και αυτούς στους οποίους τα παράνομα χρήματα ήρθαν, αλλά και αυτούς από τους οποίους τα παράνομα χρήματα προήλθαν. Νομίζω, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι αυτή είναι μια πράξη δικαιοσύνης και προς την κατεύθυνση αυτή χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες αυτής της Επιτροπής. Εξάρω από την πλευρά μου την ηθική αξία όλων των προσπαθειών που μέχρι τώρα καταβλήθηκαν και δεσμεύω τον εαυτό μου από το συγκεκριμένο πόστο του αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς υπουργού να τάξω τον εαυτό μου στη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ.